80 διαγωνισμό τη Eurovision παραλίγο να μην γίνει ποτέ. Το Ισραήλ που είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά δεν θέλησε να διοργανώσει το φεστιβάλ λόγω οικονομική στενότητα. Και την τελευταία στιγμή η Ολλανδία ανέλαβε τη διοργάνωση ξοδεύοντα τότε 725.000 δολάρια. Τόσο κάνουν τώρα πια τα φορέματα τη παρουσιάστρια. Από αυτόν τον επεισοδιακό διαγωνισμό λοιπόν ο κόσμο τη Eurovision γνώρισε τον Mr. Eurovision, τον Johnny Logan με το What's Another Year. Το Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζει για τέταρτη φορά με το Making Your Mind Up, που στηρίχθηκε κυρίως στη σκηνική παρουσία και συγκεκριμένα στο ότι τα αγόρια έβγαλαν τις φούστες των κοριτσιών. Είχαμε δηλαδή αλλαγή ρούχου επί σκηνής, κάτι που για τότε ήταν φοβερά πρωτότυπο. Τώρα πια το κάνει και η Κουτσή Μαρία. Το κάνει και ο Σάκης. Ε? Στην Κωνσταντινούπολη, καλέ, το 2004. Του σκίσαν το σακάκι. Μα τότε η αλλαγή ρούχου επί σκηνής, όσα χρόνια και να περάσουν, είναι ένα έβριμα που ποτέ δεν χάνει την αξία του. Παραμένει πάντα φρέσκο και σηκάτο, όπως την πρώτη φορά το 1981. Και εσύ Φιόγκο. Φιόγκο. Ναι. Α, τώρα τον είδες καλέ. Από την προεφηβεία τον έχω αυτό το Φιόγκο. 1982. Η Γερμανία, έχοντας εξαντλήσει κάθε καρναβαλίστικη διάθεση τα προηγούμενα χρόνια, στέλνοντας την Eurovision Clown, βασίλισσες της Disco, Μογγόλους πολεμιστές και παρόλα αυτά προκοπή δεν είχε, είδε και απόειδε και έστειλε στο διαγωνισμό τη 18χρονη Νικόλ. Την οπίσανε λοιπόν απλά, λιτά και απέριτα. Όπως εμάς δηλαδή. Ναι. Την κάτσανε σε ένα σκαμπό, της δώσανε και μια κιθάρα και της είπανε κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αποτέλεσμα. Να κερδίσει η Γερμανία για πρώτη και μοναδική φορά και με τη μεγαλύτερη διαφορά βαθμών στην ιστορία του θεσμού, μέχρι εκείνη τη χρονιά τουλάχιστον. Το Λουξεμβούργο κερδίζει για πέμπτη και τελευταία φορά την πρώτη θέση. Η Κορίν Ερμές με το Σιλαβί Εκαντό. Και με δύο από τις μεγαλύτερες βάτες που έχουν εμφανιστεί ποτέ στη σκηνή της Eurovision. Οι δικές μας όμως είναι μεγαλύτερες, ευχαριστώ. Επιβεβαιώνει όλα τα προγνωστικά που την ήθελα νικήτρια. Ήταν μία από τις λίγες φορές που το απόλυτο φαβορί έφτανε στη νίκη. Από το 1983 όμως ξεκίνησε η κακοδαιμονία που ήθελε το νικητήριο τραγούδι να μην κάνει μετέπειτα επιτυχία. Ο διαγωνισμός έτσι ξαφνικά έπαψε να είναι εμπορικός. Έγινε ποιοτικός. Είσαι τρελή. Γιατί. Η Σουηδία 10 χρόνια μετά του Σάμπα βρίσκεται ξανά στην κορυφή με το μοναδικό ανδρικό γκρουπ που έχει κερδίσει ποτέ. Τα αδέρφια Herreys εμφανίζονται πρώτοι στη σκηνή και ερμηνεύουν το Digiloo Digile. Κανένα από τα 18 τραγούδια που ακολούθησαν εκείνη τη βραδιά δεν μπόρεσε να επισκιάσει το Digiloo Digile. Προκάλεσε τρομακτική αίσθηση. Οι κριτικές επιτροπές μαγεύτηκαν από το Digiloo Digile. Όποιος και να βγήκε μετά απέτυχε. Γιατί ένα ήταν το Digiloo Digile και είχε μείνει χαραγμένο στη μνήμη τους. Γιατί ήταν Digiloo Digile. Γιατί ποιος θα συγκριθεί με το Digiloo Digile. Τι τραγούδι ήταν αυτό, Παναγία μου. Το 85 είναι η χρονιά που ήλθαν τα πάνω κάτω. Η Νορβηγία όχι μία, όχι δύο, αλλά 6 φορές τελευταία μέχρι εκείνη τη χρονιά κατακτά για πρώτη φορά στα χρονικά την πρώτη θέση με τις Bobby Sox και το Latte Svinge. Ήταν ένα χαρούμενο ρυθμικό κομμάτι με ωραία σκηνική παρουσία που είχε
είχε και την αμέριστη υποστήριξη της αίθουσας, καθώς οι οικοδεσπότες ήταν οι Φίλοι και οι γείτονες Σουηδοί. Που είχαν κερδίσει την προηγούμενη χρονιά με το Diggy Loo, Diggy Me, Play, Play, Diggy Lay, Play. Και το Βέλγιο κερδίζει για πρώτη και μοναδική φορά με τη Σάντρα Κιν και το Je me la vie. Η Σάντρα είχε πει ψέματα ότι ήταν 15 χρονών. Χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 13 όταν κέρδισε και ξέσπασε πόλεμο στην Ελβετία. Που μπορεί να μην πήρε θέση στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά αυτό ήταν πολύ χοντρό για να το αφήσει να περάσει έτσι. Και έτσι ζήτησε την ακύρωση του τραγουδιού. Το αίτημα της Ελβετίας, ευτυχώς για τους Βέλγους, τελικά απορρίφθηκε. Στο ρυθμό, μωρή. Johnny Logan. Hold me now. Hold me now. Don't cry. Don't say a word. Just hold me now. And I will never be apart. We'll always be together. Forever in love. What do you say when hold me now, don't. Time will be kind once we're apart, and your tears will have no place in your heart. Αυτή είναι η Σελίν Διόν. Ναι. Άντε καλέ, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι, σκάσε. Πάμε. Ίσως το μεγαλύτερο outsider που έχει κερδίσει ποτέ το διαγωνισμό. Γιουγκοσλαβία και Rock Me. Η Ρίβα, ένα συγκρότημα από την Κροατία, φέρνουν για πρώτη φορά το διαγωνισμό στα Βαλκάνια. Το τραγούδι δεν γνωρίζει καμία απολύτως μετέπειτα επιτυχία. Και ο διαγωνισμός της Eurovision στο τέλος της δεκαετίας φαίνεται να έχει χάσει όλη τη λάμψη και τη δημοσιότητα που είχε στις αρχές.